Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας Κύριε την γη σου. Μαν θα δέχτουσαν δε η μέτερη καλοντέρ μου προείστασε. Άσυ, καταμαρθέων Αγίου. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα την ίδια και εκεί το μετρητήρα και νιώτη την ιστορία και ύπνε. Σαν Κύριε των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Νίκας και σαν βαρβάς, νομούμενος και τόσων φυλάτων, ίσουμε το βρασίο να είναι απάντοτε το αγαθό πράτομε και τα έργα του Πατός εργαζόμεθα, τη διακονία του λαού σου και η δόξα σύν του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Έχω πάρα πολλούς λόγους να είμαι ιδιαίτερα και υπερήφανος και συγκινημένος από την συμμετοχή της Νικολέτας της Παγιαννάκη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Δεν θα τους αναφέρω όλους για να μην σας κουράσω. Ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ νιώθω πραγματικά μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί η συμμετοχή της Νικολέτας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί την πιο χειροπιαστή απόδειξη ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης υλοποιεί βήμα-βήμα την εντολή που έλαβε πριν από 3,5 χρόνια όταν τον εκλέξαμε αρχηγό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε μια ισχυρή ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της παράταξής μας. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της παράταξής μας, στα ιστορικά πολιτικά στελέχη, αλλά και με επίγνωση της ανάγκης των καιρών να μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική, όλα αυτά τα χρόνια έδωσε χώρο στο να μπουν νέοι άνθρωποι, άξιοι, να υπηρετήσουν την παράταξή μας και την πολιτική. Μέσα από το Μητρό Στελεχών, μέσα από τις τοπικές μας οργανώσεις και ιδιαίτερα εδώ, στο Ηράκλειο, στην Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή, στις τοπικές μας οργανώσεις, με την αρρωγή και του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής και Βουλευτή Ηρακλείου, του Λευτέρη του Αργενάκη, όλο και νέα πρόσωπα συμμετείχαν και είχαν την ευκαιρία να αναδειχτούν στο στίβο όλων των δραστηριοτήτων του κόμματός μας. Ιδιαίτερα η συμμετοχή της Νικολέτας με συγκινεί και ένα ακόμα λόγο. Η φιλία που μας συνδέει με τον πατέρα της, τον Μιχάλη του Σφαγιανάκη. Τους αγώνες που έχουμε δώσει στα δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια. Μοιράζομαι μαζί του και τη συγκίνηση και την ικανοποίηση και το καμάρι να βλέπει τη διατέρα του να είναι συνεχιστής αυτών των αγώνων. Νικολέτα μου, θέλω να σου ευχηθώ καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλό δρόμο στην πορεία που ξεκίνησες. Είμαι σίγουρος ότι η επιτυχία θα είναι μεγάλη. Με όλη μου την καρδιά εύχομαι αυτό που ξεκίνησες να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο αίσιο τέλος για σένα. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που είμαι σε αυτή την όμορφη μάζοξη και χαίρομαι γιατί βλέπω δίπλα μου δύο ανθρώπους που τους ξέρω από όταν ήταν φοιτητές, τον Λευτέρη τον Αργενάκη που τον ξέρω από όταν ήταν από το πρώτο έτος φοιτητής και με μεγάλη δύναμη ψυχής και μεγάλο αγώνα κατάφερε να αναρριχθεί και να είναι γραμματέας του κόμματος που θα αφήσει την εξουσία τώρα. Επίσης χαίρομαι που πάλι ξέρω από το πρώτο έτος που ήταν φοιτήτρια στο Ρέθυμνο τη Νικολέτα
την οποία στην πορεία με τίμησε να με κάνει κουμπάρο και στεφανώσω και να τον ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία και σε κάθε στόχο που έχουν βάλει στη ζωή τους να είναι επιτυχημένος. Να είστε καλά όλοι σας, να έχουμε υγεία και τις 7 του Ιούλη όλοι να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, από τα κρεβάτια μας, να πάμε να ψηφίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Να είστε καλά όλοι σας. Αγαπητέ φίλε Μανώλη, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, υποστηριχθές και δικαίως της πανέμορφης Νικολέτας Φακιανάκη, πατήρ Μανώλη, να ξέρετε ότι είναι μεγάλη μας χαρά και αγαπητέ πρόεδρε της Νόρου και Στελέχη, είναι μεγάλη μας χαρά και να ξεκινήσω, είναι δικιά μου χαρά, μεγάλη, απεριόριστη, διότι σήμερα είμαστε εδώ κοντά, στα εγγένεια του γραφείου της υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Νικολέτας Φακιανάκη. Όταν έγινε η πρώτη κουβέντα με τον Μανώλη, για να είμαι ειλικρινής, και μετά με την Νικολέτα, για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αρχίσαμε να αναπολούμε καταστάσεις, να περιγράφουμε γεγονότα και να βλέπουμε τελικά ότι πρόσωπα νέα, φρέσκα, με τσαγανό, με ψυχή, με πάθος και αυτοδημιούργητα, δεν έχουμε και πάρα πολλά να αναφέρουμε στο ιστορικό ημερολόγιο της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στον Ιρακλή, αλλά και σε όλους μας. Έτσι λοιπόν αβίαστα καταλήξαμε ότι η Νικολέτα θα ήταν μια πολύ καλή υποψήφια για το ψηφοδέλτιό μας. Καλή και ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη. Γι' αυτό λοιπόν η Νικολέτα, σου λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι χαίρομαι για αυτή την πρόταση τη συζήτηση που ξεκίνησε με τον Μανώλη και την πρόταση που έγινε στον πρόεδρο του κόμματός μας και την αποδέχτηκε και σήμερα είμαστε συνάδελφοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Να είσαι δηλαδή. Φίλες και φίλοι. Και λέω φίλες γιατί και φίλοι, γιατί είμαστε πάρα πολλά φίλοι που έχουν μεγαλώσει μαζί σας, είτε είναι μέσα στο κόμμα είτε όχι. Τον κουμπάρο μου, Μανώλη, τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέλιο Ναυγιανάκη, τον πρόεδρο της Νόμου Ηρακλείου, τον κύριο Καρκανάκη. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για όλα αυτά τα λόγια που άκουσα, για όσα όμορφα λόγια είπατε για μένα, και ο Λευτέρης, και ο κύριος Βαγγέλης, και ο Μανώλης. Πραγματικά έχω μεγαλώσει μαζί σας και η αλήθεια είναι, ναι, μπορώ να το εκμυστηρευτώ, ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης με κυνηγούσε καιρό, μου λέει άντε, άντε, μπορείς, στόχεις. Η αλήθεια είναι ότι η δικιά σας η αγάπη, η στήριξη όλες αυτές τις ημέρες μου δίνει φτερά. Ο αγώνας είναι δύσκολος και δεν θα μιλήσω για ένα δύσκολο αγώνα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θα μιλήσω σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί δεν δίνουμε τον αγώνα για το προσωπικό μας συμφέρον, δίνουμε τον αγώνα για τη χώρα μας. Μια χώρα που πρέπει επιτέλους να χαμογελάσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα και πόσο μάλλον στη δική μου την ηλικία, που θέλουμε να χαμογελάσουμε, θέλουμε να ελπίσουμε και καταλαβαίνω από πολλούς εδώ από εσάς και την αγωνία σας και για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας και για εσάς τους ίδιους. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι δίνουμε όλη τη μάχη που πρέπει, καθένας από εσάς, και το ξέρω πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι εσύ όταν είναι υποψήφιο, δεν σταματάνε τα τηλέφωνα. Δεν σταματάνε τα τηλέφωνα, δεν σταματάνε τα μηνύματα, σου μεταφέρουν τον παλμό του κόσμου, σου μεταφέρουν τις αγωνίες, σου μεταφέρουν τι είναι εκείνο το οποίο περιμένει. Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Και όταν λέω δύσκολο δρόμο, γιατί πρέπει να αποδειχτούμε συνεπείς. Και εμείς οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, συνεπείς απέναντι στον κόσμο, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ο κόσμος το ψήφισε θετικά στις ευρωεκλογές. Ήταν ένα πρώτο μήνυμα αυτό, ότι πιστεύουμε σε εσάς, ότι πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία και την κυρία του Μητσοτάκη, ότι μπορεί να κάνει πράγματα για αυτή την χώρα. Με αυτό λοιπόν, το πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κυρίως ότι έχει να κάνει και με την οικονομική πολιτική, γιατί στοχεύουμε σε μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη για τη χώρα, κοινωνικά αλληλέγγυα όπως πάντα. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είμαστε μόνο αριθμοί και αυτό το κόμμα το ξέρει καλά. Δεν θα σας πω περισσότερα, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε έτσι άκρως πολιτικά, μιλάμε και πολιτικά βέβαια, όμως ανοίγω την αγκαλιά μου σήμερα και σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη αγάπη. Και σας ευχαριστώ ξανά που είστε εδώ μαζί μου, όλους σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάθε ένα προσωπικά, γραμματέα, σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια.
αγαπάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Χαρά του είναι, χαρά του. Το ξέρω ότι είναι χαρά του. Να ψηφίσεις όμως, να ψηφίσεις καλά είσαι, να ψηφίσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παμανώνει, εγώ το είπα. Δεν αφυσικάζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη. Λίγες μέρες έμειναν, αλλά είναι οι πιο κρίσιμες, θα έλεγα εγώ. Δίνουμε τη μάχη για το νικηφόρο αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα μας, για το κόμμα και εμείς οι συνυποψήφοι ξάμας που λέμε και εδώ στον τόπο μας. Το Ηράκλειο μας χρειάζεται, η Κρήτη μας χρειάζεται, η Ελλάδα μας χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τόφερα που είναι στη...